Μετά από πρωτοβουλία της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η αρμόδιος υπουργός μαζί με συντεχνίες και εργοδότες τίμησαν και φέτος τα θύματα εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών εργασιών που έχασαν τις ζωές τους στην προσπάθειά τους να διατελέσουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα. Πιστεύω ότι με τη συνεργασία όλων μας μπορούμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, οι εργοδότες και όλοι μαζί, γιατί είναι αναφέρετο δικαίωμα η ασφαλής εργασία και τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στην Παγκόσμια Εκστρατεία για την Ευαισθητοποίηση και την Λήψη Μέτρων για την Ασφάλεια στην Εργασία, ενώ πρόσφατα η Κύπρος υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Θέτουμε λοιπόν ακόμη έναν στόχο ενώπιον του συνόλου των κοινωνικών εταίρων, οι Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας να εφαρμοστούν, να λειτουργήσουν και στην πράξη με απόλυτη επάρκεια, έτσι ώστε να πετύχουμε το μέγιστο στόχο που αφορά την απόλυτη ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Η ΠΕΟ χαρακτηρίζει εξάλλου απογοητευτική την εικόνα σε ό,τι αφορά τα εργατικά ατυχήματα, τονίζοντας πως τα προληπτικά μέτρα είναι ελλειπή και καλώντας τους εργοδότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η μη ύπαρξη ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, η μη ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία οδηγούν στα δυσάρεστα αποτελέσματα να θρηνούμε θύματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, πέρσι σημειώθηκε μείωση κατά 33% του αριθμού εργασιακών ατυχημάτων σε σχέση με το 2019, η οποία ωστόσο καταγράφεται με επιφύλαξη λόγω της πανδημικής κρίσης.